Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα, σήμερα είναι Δευτέρα που σας ανοίγω το βιντεάκι. Εχθές Κυριακή θα σας άνοιγα βίντεο κανονικά, αλλά δεν άνοιξα, περάσαμε τη μέρα μας έτσι πάρα πολύ ωραία και δεν ήθελα να τρεβάω κτλ. Οπότε σας ανοίγω σήμερα βιντεάκι που είναι Δευτέρα. Θα το κρατήσουμε σίγουρα και αύριο Τρίτη, διήμερο βλογκάκι. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα. Εχθές είχαμε ωραία μέρα, αλλά έκανε λίγο κρύο εχθές Κυριακή. Σήμερα Δευτέρα μας ξεκινάει ο καιρός πιο ζεστά. Με τον ήλιο που έχει, στραβώνεσαι ακόμα και στο μπαλκόνι σου και θες γέλια, πραγματικά. Το μεσημεριανό μας σήμερα ήταν σνίτσελ που τα είχα κάνει στο φούρνο με ριζάκι και σαλάτα και πάμε να κάνουμε γλυκάκια. Λοιπόν, θα φτιάξω καταρχήν τα σοκολατάκια αυτά. Έχω βάλει μια κουβερτούρα μέσα σε καυτό νερό και έχει λιώσει. Είναι η πιο γρήγορη λύση για να λιώσει η σοκολάτα μας. Βάζω κάτω έτσι μια στρώση κουβερτούρα και σας έχω δείξει την προηγούμενη φορά. Με λιωμένη μπανάνα, άμα θέλετε το κάνετε και με κομματάκια. Εγώ βάλα φράουλα και μπανάνα, έτσι δύο κομματάκια και από πάνω πάλι κουβερτούρα και βγαίνουν τα πιο ωραία σοκολατάκια. Θα σας τα δείξω μετά που θα είναι έτοιμα, τώρα τα βάζω ψυγείο. Και πάμε να κάνουμε και μπανάνο κέικ. Λοιπόν, θα σας δείξω πάλι, τρία αυγά λοιπόν βάζω μέσα, μία κούπα ζάχαρη, έτσι κάνω εγώ συνήθως το κέικ. Βάζω, τώρα για να κάνουμε μπανάνο κέικ, βάζω δύο λιωμένες μπανάνες μέσα. Βάζω μία κούπα γάλα, κλασικά όπως κάνω το κέικ. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι έχω βάλει τις μπανάνες. Μία κούπα ηλιέλαιο και δύο βανίλιες. Βάζω, αφού έχω ανακατέψει πάλι, βάζω μία φαρίνα ολόκληρη. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησα το marketing, βγήκε το ίδιο ωραίο, συνήθως έπαιρνα του Lidl, ίδια είναι, ok, δεν είδα κάποια διαφορά, βγήκε πάρα πολύ ωραίο το cake. Δεν είναι σβόλιο αυτό, ποτέ δεν μου σβολιάζει εμένα τίποτα, δεν έχει κομματάκια μέσα, απλά είναι μπανάνα, έτσι. Αν ποτέ σας κάνει κομματάκια, να το περάσετε με το μίξερ σας, γιατί αλλιώς δεν θα ψηθεί ωραία, έτσι, μέσα, να ξέρετε. Η μπανάνα τώρα είναι κομματάκια μέσα. Έβαλα και μπόλικη και κουβερτούρα γιατί ταιριάζει τρομερά με την μπανάνα και μοίρασα εδώ πέρα σε μια φόρμα και σε ένα ταψί. Τα έβαλα να ψηθούν και τώρα το ψήνω στους 180, είναι και ανάλογα το φούρνο και κοιτάω πότε θα ψηθεί μέσα έτσι με ένα μαχαιράκι και μόλις εδώ την έτοιμο το βγάζω. Περνάνε σίγουρα 40 λεπτά, αλλά και εσείς το κοιτάτε, σας λέω, είναι ανάλογα το φούρνο σας και βγήκε τέλειο, εκτός από το πόσο αφράτο είναι, δεν φαντάζεστε. Είναι το πιο τέλειο έτσι πρωινό, για σνακ, για ό,τι θέλετε, με το γάλα σας, εγώ με γάλα το θέλω, το γλυκάκι μου αυτό. Και ήταν τέλειο, κάτσανε και φάγανε, να ξέρετε, με το που βγήκε, ήταν καυτό ακόμα, εμένα δεν μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει κρύο. Λοιπόν, εγώ έφαγα σοκολατάκια, είναι αυτά εδώ πέρα γίνανε, οκ, okay, έχει κάποια κενάκια σε μερικά βλέπετε εδώ πέρα, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Είναι τα πιο τέλεια σοκολατάκια που μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να τα κάνετε και με λευκή σοκολάτα ή και σε συνδυασμό από κάτω λευκή σοκολάτα και από πάνω μαύρη κουβερτούρα έτσι. Βγαίνει τέλειο, βγαίνει τέλειο. Δοκιμάστε έτσι διάφορες παραλλαγές με και ό,τι φρουτάκια θέλετε μέσα και μπέρις και ό,τι θέλετε. Και εγώ ήπια ένα ποτήρι γάλα, έφαγα και δύο σοκολατάκια, δείτε και τι ωραίο που είναι από μέσα. Δοκιμάστε τα. Είναι τέλειο, αλήθεια σας λέω. Και βγήκε το επόμενο γιατί δεν τα είχα βάλει και τα δύο μαζί στο φούρνο. Να και αυτό εδώ πέρα η φόρμα μας. Πάρα πολύ ωραίο βγήκε και αυτό. Καλημέρα, ταΐζουμε τις τρεις γατούλες εμείς εδώ πέρα. Με μία ξεκινήσαμε, τρεις είναι. Τώρα τσακωθούν πάλι. Αυτό κάνουνε, όλο τσακώνονται. Το καλό είναι ότι υπάρχει πρωινό έτοιμο για όλους πραγματικά. Έφαγε μπανάνα μπρέτ και ο Ανέστης, έφαγε και η Λιδία και εγώ για πρωινό μπανάνα μπρέτ θα φάω. Βασικά κέικ μπανάνα, σου πω, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Λοιπόν, με ένα ποτήρι γάλα και το κέικ και είναι τέλειο πρωινό. Τώρα μαγειρεύω και το μεσημεριανό μας για σήμερα. Κάνω μπιφτέκια. Έχω βάλει μουστάρδα, πάπρικα, διάφορα έτσι μπαχαρικά, όπως κάρι, ξέρω εγώ, πιπέρι και τέτοια, ναι. Ψωμάκι, μοσχαρίσιο κιμά, με μοσχαρίσιο κιμά τα κάνω αυτή τη φορά. Πατάτες που τις έχω πρώτα βράσει. Εγώ πάντα τις βράζω πρώτα για να γίνονται πολύ μαλακές μετά στο φούρνο και να μην θέλουν και πάρα πολύ ώρα. Και λιώνουν μέχρι να γίνουν τα μπιφτέκια και οι πατάτες γίνονται τέλειες. Άμα θέλετε, τις αφήνετε και περισσότερο να πάρουν έτσι χρώμα. Εμάς μας αρέσουν και έτσι.
Και είναι τρομέρες, έβαλα και μπόλικο λεμονάκι. Αφήστε, ήταν τέλειο το φαγάκι μας σήμερα. Και μου αρέσουν τα μπιφτέκια με μοσχαρίσιο και μάτια, είναι πάρα πολύ ωραία και αφράτα. Αυτά. Να σας δείξω, εδώ είχα απλά δοκιμάσει την πατάτα, μετά σέρβιρα να φάμε κιόλας. Εδώ έβαλα μπιφτέκια, έβαλα πατάτες και έφτιαξα και μια κρεμμύδο σαλάτα σήμερα που είναι πανεύκολη, βάζεις κρεμμύδια, πελτέ, ξύδι, αλάτι, λάδι και βγαίνει με πολύ ωραία τη σαλατούλα. Εδώ είμαι κι εγώ. Μηδέν χρόνο να σας μιλήσω. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα. Έλυσα και τα μαλλιά μου πριν και... Είναι και λίγο νοπά, τα λες και λίγο νοπά. Πάμε τη βόλτα μας, πάμε και λίγο σούπερ που θέλω. Ναι. Αυτά φορμούλες άνετοι. Τώρα είναι και απόγευμα. Είναι η ώρα 5. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει ανοίξει η μέρα, που έχει μεγαλώσει η μέρα. Τι ωραίο. Θυμίζει καλοκαίρι. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε σπίτι, νύχτωσε φυσικά. Κάναμε τη βόλτα μας. Και πάω τώρα τα μικρά για ύπνο. Θα σας δείξω πρώτα δύο ψώνια που κάναμε από Lidl. Πήγαμε λίγο Lidl και πήραμε δύο πράγματα που ήθελα. Θα σας δείξω τώρα αμέσως. Και αύριο με ησυχία θα σας πω που πήγα σε ένα κομμωτήριο και ρώτησα τιμές για extension. Μου τα είπα αναλυτικά. Και επειδή είναι αρκετά, θα σας τα πω αύριο. Και τώρα δεν προλαβαίνω. Θα να κοιμήσω τα ζουζούνια. Ναι. Πήρα σπανάκι, αυτό εδώ πέρα. Πήρα μαρούλι για σαλάτες να φτιάχνω. Και είχε και ωραία μαρούλια, οπότε πήρα έτσι ένα μεγάλο. Πήρα αυτό εδώ να το δοκιμάσουμε, παιδιά. Είναι σμούθι. Δεν νομίζω να έχω ξαναδοκιμάσει, δεν θυμάμαι. Έχω δοκιμάσει παρόμοια από άλλα σούπερ μάρκετ και από το Lidl, αλλά διαφορετική συσκευασία. Θα δοκιμάσουμε και αυτό εδώ πέρα να δούμε πώς είναι. Θα σας πω σε βιντεάκι. Αν το έχετε πάρει, πείτε μου, το έχετε δοκιμάσει μεγάλα ή μόνο με νερό, να ξέρω κι εγώ πώς να το κάνω, πώς είναι πιο νόστιμο. Λοιπόν, ένταμε εδώ πέρα τυράκι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Διάλεξα το πιο καλό που βρήκα, δεν βρήκα καλύτερο. Με το που παίρνω το φρέσκο κρεμμυδάκι, το καθαρίζω και το κόβω και το βάζω και στο ψυγείο. Λοιπόν, για να είναι καθαρισμένο και να μην συνεχίζει να χαλάει, ας πούμε, αν έχει κάποια χαλασμένα. Κουλουράκια 2. Αποσμητικό αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Γλύφι τζούρια στη Λιδία, η οποία και όλα στο άνοιξε και πήρε ένα. Είναι αυτά πολύ μικρούλα, τα μικρούλια, συγγνώμη, τα τσούπα τσούπς. Είναι μικρά, μίνι γλυφιτζουράκια. Λοιπόν, χυμουδάκια της Λίδιας που τα είχε και σε καλύτερη τιμή. Μία εξάδα, είχα καιρό έτσι να τις πάρω. Για τις βόλτες μας, να παίρνει έτσι μαζί της ένα χυμουδάκι. Και πήρα και αυτή την μπάρα εδώ πέρα, την τέλεια, γιατί είχα δοκιμάσει εκείνη με τη φράουλα και τώρα θα δοκιμάσουμε αυτή με την μπανάνα. Εκείνη με τη φράουλα ήταν τέλεια πραγματικά, οπότε πήρα τώρα και αυτή με την μπανάνα να δούμε πώς είναι και αυτή. Και να σας δείξω και το βραδινό μου, έφεγα ένα κουλούρι με αυγό, αλαντικό και τυρί. Αυτό ήταν το βραδινό μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Ο καιρός σήμερα μας τα χάλασε, αλλά δεν πειράζει, ok. Φυσάει, βροχούλα έχει, κάνω λίγο κρύο έτσι, λίγη ψύχρα. Ναι. Μπορεί να το πάει και για βροχή, δεν ξέρω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε το βλογκάκι μας και σήμερα. Και θα το κλείσω, γιατί αύριο έχουμε και νυχάκια και αύριο θα ανοίξω άλλο βλογκάκι. Λοιπόν, και τι ήθελα να σας πω τώρα. Ακούτε και το Χρήστο τσιρίζει. Εντάξει. Ο κακός χαμός. Έχω γυρίσει και τρία TikTok βίντεο με What I Eat in a Day, τα οποία δεν έχω προλάβει να τα ανεβάσω. Φαντάζομαι στον χρόνο που έχω. Δεν υπάρχει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Αλήθεια. Αλήθεια. Ο Χρήστος θέλει συνέχεια να κόβουμε βόλτες. Και δεν υπάρχει χρόνο να κάνω τίποτα, ειλικρινά. Χαμός. Τώρα βγήκα 5 λεπτά στο μπαλκόνι. 5 λεπτά. Και κάνει χαμό. Τέλος πάντων. Θα βρω χρόνο. Έχω κάνει τα White Eight in a Day. Αυτά θα τα ανεβάσω κάποια στιγμή.
Γενικά δεν έχω καθόλου χρόνο και ξαφανίζομαι από όλους και από όλα, αλλά δεν έχω χρόνο. Δεν ξέρω, δεν μου φτάνουν εμένα προσωπικά οι ώρες, τι να κάνουμε τώρα. Και συνέχεια με κάτι ασχολούμαι. Συνέχεια κάτι θα κάνω, κάποια δουλειά, με τα παιδιά, με το ένα, με το άλλο, δεν ξέρω. Ναι. Θα πιω πρώτη φορά κεφίρ. Θα δοκιμάσω και θα σας πω. Οπότε το πρωινό μου είναι ένα κεφίρ και ένα κουλούρι. Αυτά είναι το πρωινό μου. Θα κάτσω τώρα να φάω και να πιω. Και με αυτά προσπαθώ να βρήκα λίγο χρόνο να κάτσω να φάω απλά αυτό. Τώρα το κουλουράκι μου, το οποίο είναι τέλειο. Αυτό εδώ πέρα το κεφίρ. Δεν τρελαίνομαι. Είστε πολλοί που τα λατρεύετε, αλλά δεν μ' αρέσει. Καταλαβαίνεις τη γεύση γιαουρτιού και το λίγο της φράουλας, να σου βγάζει και μια άλλη γεύση που δεν ξέρω τι είναι. Δοκίμασα, γιατί κάνω και TikTok βίντεο και το δοκίμασα εκείνη τη στιγμή, ή πια ως εδώ. Και αυτό δεν νομίζω ούτε να το ξαναπάρω, ούτε να ξαναπιω να πιω το υπόλοιπο, δεν. Είναι καλό σε μάκρος, έχει μόνο 250 θερμίδες και 15 γραμμάρια πρωτεΐνης, αλλά άμα δεν σου αρέσει και όλο αυτό που καταναλώνεις, γιατί να το επιλέξεις, μόνο και μόνο επειδή έχει καλά μάκρος και αυτό, δηλαδή το θέμα είναι να σου αρέσει και αυτό που πίνεις και αυτό που τρως και όλα αυτά. Πάει ένα γιαούρτι, βάλε μέσα φράουλα, βάλε λίγη πρωτεΐνη σε σκόνη, ξέρω, και κάντε ένα σμούθι και πιάστο, είναι πιο ωραίο. Και δεν λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία εδώ πέρα. Γενικά για όλα αυτά και φύρει και όλα αυτά που υπάρχουν, τέλος πάντων, με γεύσεις που έχουν βγει διάφορα, δεν μ' αρέσουν αυτά τα ξινά εμένα, τα γιαουρτό, αυτό, δεν μ' αρέσει. Ναι. Πίστευα ότι, επειδή είναι με φράουλα θα μ' αρέσει. Και είναι με στέβια, λέει αυτό. Οκ, okay. Γλυκό είναι, δεν είναι ότι είναι ότι του λείπει το γλυκαντικό. Το γλυκαντικό δεν του λείπει καθόλου, είμαι υπερκαλυμμένη από το γλυκό του. Οκ, okay. Με στέβια, είναι μια χαρά. Αλλά σου βγάζει και μια ξυνήλα. Άρα θα δοκιμάσω. Δεν θα δοκιμάσω άλλο, δεν ξέρω. Το ανέστητα του αρέσει με πάρα πολύ. Θα τρελαθεί. Εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι ανάλογα τις γεύσεις του καθένα. Αυτό. Έχω βάλει τις πιτζάμες μου, έχει περάσει λίγο η ώρα. Έχω φορέσει τις πιτζάμες γιατί είναι πιο ζεστές και πραγματικά σήμερα κρυώνω. Περιμένω να διαθετήσω και όλες αυτές τις μέρες, οπότε μία κρυώνω, μία ζεσταίνομαι, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι ήθελα να σας πω, λοιπόν. Καταρχήν ο Ανέστης είναι άρρωστος 3 μέρες τώρα. Με τη μύτη του, το λαιμό του, πονοκέφαλο, οι μικρανίες, όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω πού κόλλησε. Εμείς πάντως δεν έχουμε κολλήσει, ευτυχώς. Δεν ξέρω πού αρρώστησε. Επειδή δεν τίνεται χειμερινά και φοράει τα κοντομάνικα και αυτά, δεν κρυώνει από αυτό. Δεν αισθάνεται το κρύο, δεν κρυώνει γενικά. Τώρα φοράει καμιά ζακέτα που είναι άρρωστος, ποιος εκεί. Και ένα έτσι εσωθερμικό μες στο σπίτι, μια μπλούζα που είναι ζεστή, να μακριώσει. Αλλά κάπου κάποιος τον κόλλησε. Τώρα δεν ξέρω. Ήρθε σε επαφή με έναν μπαμπά που έχει παιδάκι που πάνε σχολείο, οπότε μόλις να είχαν περάσει ίωση και να τον κόλλησε. Άρα δεν ξέρω, κάπως έτσι μπορεί να έγινε. Εμείς πάντως δεν έχουμε πάρει την ίωση, είμαστε καλά και τρεις μας. Και ο Χρήστος και η Λιδία και εγώ. Μόνο αν έστησε είναι άρρωστος. Και σήμερα αισθάνεται καλύτερα και ελπίζουμε αύριο να έχει γίνει τελείως καλά, γιατί αύριο θα είναι η τέταρτη μέρα. Το πολύ μέχρι την πέμπτη μέρα που θα είναι έτσι, θα έχει γίνει καλά. Λοιπόν, τώρα. Εχθές πήγα σε ένα κομμωτήριο και ρώτησα κάτι για τα μαλλιά. Να σου πω πως δεν θα τα πειράξω, ενώ δεν θα βάλω extension, απλά από περιέργεια πήγα και ξαναρώτησα, γιατί μου φάνηκε πιο απλό κομμωτήριο εκείνο, δεν μου φάνηκε το τόσο ακριβά. Και πήγα να ρωτήσω λίγο την τιμή για τα extension, από περιέργεια, γιατί καταρχήν φοβάμαι πάρα πολύ να βάλω extension, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να μου καταστρέψει και άλλο το μαλλί και μάλιστα από τη ρίζα. Και βγάζω και φύτρες εγώ τώρα, έχω πάρα πολλές φύτρες, ό,τι και να κάνω το μαλλί
Είναι σε ένα πολύ δύσκολο στάδιο, γιατί βγαίνουν τώρα και καινούρια μαλλιά, τα οποία μακραίνουν και αυτά σιγά σιγά. Είχα και τα καμένα, οπότε είναι σε μια δύσκολη φάση που περιμένω να μακρύνει και να μοιάζει μετά με μαλλί και όχι να νιώθω χάλια. Αλλά θα μακρύνει. Είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν είναι τόσο χάλια. Από θέμα άποψης καμένου δεν έχει, όσα καμένα ήταν είχαν κοπεί. Το χρώμα του θα το φτιάξουμε στα επόμενα βιντεάκια με αυτά που έχω παραγγείλει. Και αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι το μέγεθος, τα κομμένα μαλλιά που και αυτά προσπαθούν να μακρύνουν εδώ πέρα, τα βλέπετε. Έχουν μακρύνει, ήταν κάπως εδώ, τώρα έχουν μακρύνει και αυτά ένα δαχτυλάκι, 1,5. Αυτά και το παλεύω. Λοιπόν, να μακρύνουν. Η δεξιά πλευρά είναι λίγο πιο κοντή. Τέλος πάντων, θα πάω μετά και για ένα κούρεμα σε κάποια φάση. Άστα λίγο ακόμα, κάνω λίγο ακόμα υπομονή. Γιατί φοβάμαι θα μου τα πετσοκουρέψουν, θα μου τα κάνουν όσο εδώ πάνω πάλι. Γι' αυτό δεν πάω. Λοιπόν, και ρώτησα για τα extension, γιατί αν μου έλεγε κάποια κομμότρια ότι δεν θα πάθει τίποτα το μαλλί μου. Αλλά και πάλι, πώς να εμπιστευτείς, τέλος πάντων. Και να ήταν και σε λογική τιμή, θα το έκανα. Τη ρώτησα την κομμότρια αυτή, πάρα πολύ ευγενική, μου απάντησε σε όλες μου τις ερωτήσεις. Ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή, τα rings, τα tapes. Και μου είπε η ραφτή, τα ραφτά. Τα ραφτά extension. Και της λέω τι είναι αυτό. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει προσωπικά. Και μου λέει έτσι πως είναι το μαλλί που παίρνουμε, το ράβει αυτή μεταξύ του σε κάποια κομμάτια όλο αυτό και σου ράβει στη ρίζα με το μαλλί σου, ανάλογα 3-4 χωρίσματα όσο σου κάνει, σου το ράβει αυτό. Πάνω έτσι στη ρίζα σου, μέσα στο μαλλί σου έτσι, ναι αυτό. Και όταν μακρύνει ξέρω εγώ ένα 2 δάχτυλα το μαλλί σου, πας και το ξανατοποθετεί πάλι από τη ρίζα. Και αυτό το μαλλί έχει αντοχή 2 χρόνια. Σαν μαλλί. Και αν κάθε 2-3 μήνες πηγαίνεις και στο ξαναβάζει από την ρίζα. Επανατοποθέτηση. Την οποία την πληρώνεις κάθε φορά την επανατοποθέτηση. Εννοείται. Λοιπόν, το μαλλί που χρησιμοποιούσε εκείνο το κομμωτήριο. Και σας είπα, δεν μου φάνηκε ακριβό κομμωτήριο. Μου φάνηκε ένα απλό κομμωτήριο της γειτονιάς. Ήταν σε μια απλή γειτονιά, στην Ιελισσό. Χρησιμοποιούσε... λέει μαλλιά του Μουνίρ. Δεν ξέρω τώρα. Διάσημος κομμωτής είναι αυτός. Αν κάνει μαλλιά και δίνει μαλλιά, δεν ξέρω τι κάνει. Είχε και ένα δείγμα και μου έδειξε. Πώς ήταν, πώς είναι η τρίχα. Πολύ μαλακή τρίχα. Στο άγγιγμα φαινόταν σαν ψεύτικη, μπορώ να πω. Δεν φαινόταν σαν αληθινό μαλλί. Δηλαδή το αληθινό σου το μαλλί είναι πολύ μαλακό, είναι αλλιώς. Τώρα, το μαλλί της τρέσας, του extension και όλα αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι σαν το φυσικό μαλλί, δεν ξέρω ποια μπορεί να πουλήσει μαλλί σαν φυσικό μαλλί ακριβώς. Εγώ δεν τα πιάνω. Η υφή δεν είναι η ίδια. Εκτός αν έχω τόσο ευαίσθητη υφή εγώ, τι να πω. Λοιπόν, αλλά είναι μια καλή ποιότητα μαλλιού, ως εκεί. Το οποίο θα χρειαζόταν λέει 200 γραμμάρια στο μαλλί μου. Γιατί έπιασε και το μαλλί μου, μου πιασε και τη ρίζα, τράβηξε και τη ρίζα να δει αν αντέχει. Έχω λέει πολύ δυνατή ρίζα και έχω καλή λέει πως μου το μελατονίνη μου το είπε. Δεν ξέρω, πάντως κοίταξε πάρα πολύ καλά εδώ και μου είπε ότι έχω πολύ καλή ρίζα, πολύ καλή μελατονίνη, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Θέλω κούρεμα εννοείται μου, είπε και όλα αυτά, ναι εντάξει, αλλά με το που κουρευτεί λέει αυτό εδώ κάτω είναι μια χαρά το μαλλί μου. Και τα καμένα θα μακρύνουν, δεν τρέχει κάτι. Έχει πάει λέει η πελάτησα και με χειρότερα μαλλιά από μένα. Σε φάση όχι έτσι καμένα που μου έχουν κοπεί εμένα. Εκείνες απλά τα έκανες έτσι λέει και φεύγαν από τη ρίζα. Όλα. Και τις τα είχε σώσει με τον καιρό. Τέλος πάντων και αυτά τα 200 γραμμάρια λέει μαλλιού, ακούστε τώρα, αυτά τα 200 γραμμάρια μαλλιού είναι λέει περίπου 200 στούφες μαλλί. Αυτά θα ακούσετε κομμότρες να μου πείτε αν ισχύει. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, γι' αυτό θέλω και άλλες απόψεις, έτσι. Όπου η τιμή τους ήταν πάνω από 400 ευρώ. Μόνο αυτό. Για κάθε σειρά που θα βάζει, λέει, στο μαλλί μου, την κοστολογεί 35 ευρώ. Αν μου έβαζε, δηλαδή, 3 σειρές, 35, 35, 35.
Εμείς, επειδή έχω πολύ μαλλί, μου το υπολόγισα στις 4 σειρές. 35, 35, 35, 35. Από αυτό πάει, πόσο πάει, 140 ευρώ πόσο πάει, κάπου εκεί. Και 15 ευρώ το κούρεμα, πάμε στα 145, 155. Και πάμε και στα 400 κάτι που ήταν το μαλλί, όλο αυτό τέλος πάντων μας βγήκε στα 651 ευρώ. 651 ευρώ. Για να βάλεις ένα μαλλί, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ εξωφρενικό, τώρα μου τα έχει σημειώσει κιόλας, τη στιγμή που μου τα λέει, μου τα εξηγούσε, μου τα σημείωνε κιόλας. Μου φαίνεται, τη δυσλεξία μου μέσα, μου φαίνεται τρελό το ποσό, τα 650 ευρώ, για κάτι το οποίο σε 2 μήνες θα πρέπει να ξαναπάω και να δώσω άλλα 140-150 ευρώ, μαζί με κούρεμα και τα λοιπά πάλι, την αρχή κούρεμα και τοποθέτηση ξανά, να πάω σε δύο μήνες, πες, για να μου τα ξανατοποθετήσω από την αρχή. Και μετά από 2 μήνες πάλι την αρχή. Άλλα 150 ευρώ, άλλα 150 ευρώ, άλλα 150 ευρώ, κάθε 2 μήνες. Και άμα το αφήσεις πάρα πολύ τώρα αυτό, θα σου καταστρέψει, θα σου αποδυναμώσει τελείως το μαλλί σου, τη ρίζα, θα το κόψει. Πρέπει να την κάνεις την τοποθέτηση ξανά από την αρχή. Οπότε αν τα βάλεις αυτά σε κόστος το χρόνο, πόσο θα ξοδέψεις για να έχεις ένα μαλλί ψεύτικο, extension και όλα αυτά, και αν κάνεις και καμιά θεραπεία και κάνεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, φτάνεις στα 1000 και λίγα είπα. Αν βάλεις και τα προϊόντα που αγοράζεις, καλά, φτάσαμε το 1,5 χιλιάρικο το χρόνο μόνο για τα μαλλιά, ρε φίλε. Μόνο για τα μαλλιά. Και κάπου εδώ πέρα εγώ συνειδητοποιώ ότι έχω φρικάρει με αυτά που ακούω. Είμαι πάρα πολύ ευγενική φυσικά μαζί της και εκείνη ήταν πάρα πολύ ευγενική μαζί μου. Της είπα ότι είναι πάρα πολύ ακριβά φυσικά και ότι αν θέλησω να κάνω, θα την επισκεφτώ. Πήρα και τις κάρτες της κτλ. Και τι είπα, θα το σκεφτώ και μπορεί κάποια στιγμή ίσως να έρθω να κάνω. Τι λέω, δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν το σκέφτομαι, τι λέω, με τόσα που κοστίζει. Φυσικά, τι λέω, έχεις πάρα πολύ καλή ποιότητα, εννοείται και τα λοιπά και στα προϊόντα σου και αυτά. Μου τα εξήγησες αναλυτικά και σε ευχαριστώ. Και είμαι πάρα πολύ ευγενική και εκείνη ήταν και φυσικά, σας λέω, πολύ ευγενική μαζί μου, δεν έχω κανένα παράπονο. Απλά δεν θα μπορούσα ποτέ να διαθέσω τόσα λεφτά για τα μαλλιά, μόνο για τα μαλλιά. Δηλαδή, μου φαίνεται τρελό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια, αν είναι μόνη. Προτιμώ να πάρω μια ψευτική κοτσίδα του τζάμπο. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω. Γιατί δεν θέλω να ξοδέψω τόσο για τα μαλλιά. Και αν είναι μόνη. Απλά θα κάνω υπομονή, θα τα κουρέψω σε κάποια φάση. Τις σκέψεις μου τώρα σας κλέβω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κομμότρια εκεί έξω που να τα κάνει πιο φθηνά. Από 650 ευρώ, ας πούμε, κούρεμα και τοποθέτηση και το μαλλί. Θα μου πεις πόσο περίμενες να κοστίζει. Εντάξει, και 500 ευρώ να κόστιζε, θα το θεωρούσα φυσιολογικό, αλλά για κάθε εξάμηνο τοποθέτηση ξανά από την αρχή, ας πούμε, όχι κάθε δίμηνο. Δεν ξέρω αν ζητάω πολλά. Δηλαδή, να πας να δώσεις μια φορά 500 ευρώ να πάρεις το μαλλί, να σου κάνει την τοποθέτηση, το κούρεμά σου κτλ. Και μετά από ένα εξάμηνο να ξαναπάς, να κάνεις το κούρεμά σου και να σου κάνει την τοποθέτηση. Και μετά πάλι από ένα εξάμηνο το κούρεμά σου και την τοποθέτηση. Με το ίδιο μαλλί να αντέξει 2 χρόνια, όπως είπε ότι αντέχει 2 χρόνια. Αλλά κάθε εξάμηνο. Και να κόστιζε 500 ευρώ όλο αυτό, όχι 650. Έστω αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Αυτά. Μπορεί εγώ να σκέφτομαι έτσι. Σας λέω το πώς σκέφτομαι εγώ και τι δεν θα έκανα. Δεν θα έδινα ποτέ τόσα χρήματα για κάτι τέτοιο. Και τώρα σε λίγες μέρες θα δοκιμάσουμε ξανά ένα προϊόν που θα σας το δείξω. Αφήστε, είναι 2 προϊόντα που θα δοκιμάσουμε. Θα σας δείξω πώς θα βάφω από εδώ και πέρα τα μαλλιά μου. Θα τα βάφω, αλλά θα σας δείξω πώς, που δεν θα πειράζει ούτε στο ελάχιστο το μαλλί, γιατί δεν θέλω να ξαναβάλω βαφές. Δεν θέλω να ξαναβάλω βαφή κανονική πια εγώ. Ναι, δεν θέλω να ξαναβάλω βαφή. Έχω παραγγείλει κάτι πραγματάκια και όταν έρθουμε θα σας δείξω. Και αυτό, μακραίνω το φυσικό μου το μαλάκι, θα το βάφω με αυτό που δεν καταστρέφει το μαλλί. Θα κάνω το κρεματάκι μου όσο πιο συχνά μπορώ.
Και ως εκεί. Και θα μακρύνει φυσικά το μαλάκι μου και πάρα πολύ ωραία. Θα το φτάσω ένα μάκρο όπως το είχα παλιά. Αυτό το σουσού τέλος πάντων τώρα για σήμερα, για τώρα, για αυτή τη στιγμή. Ναι, Λιδέα, και μου πήγαινε να σκουπίσω. Λοιπόν, αυτά σας έλεγα. Και δεν ξέρω. Σας αφήνω, πάω να τελειώσω το φαγητό γιατί μαγειρεύω. Τα μικρά τα κοίμησα πριν καμιά ωρίτσα, κοιμήθηκανε μια ωρίτσα. Και αυτά, εγώ σας είπα, κρυώνω σήμερα. Και ζεστά στο σπίτι, χουχουλιάρικα, γιατί και με αυτόν τον καιρό δεν θέλουμε να βγούμε σήμερα. Μας τα χάλασε λίγο καιρό, δεν πειράζει. Αύριο, μεθαύριο, με κάνει καλύτερο καιρό. Αύριο έχω και νύχια, οπότε θα βγω ούτως ή άλλως. Ναι. Θα σας πάρω μαζί μου αύριο σε βλογκάκι σίγουρα. Για να σας δείξω και καινούργια νύχια. Και έχω βρει μια σχεδιάρα. Ο σχεδιάρα, εντάξει. Απλό είναι σχετικά, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Τύπου γαλλικό το λες, δεν ξέρω πώς το λες. Θα δείτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου το είχε στείλει μια κοπέλα πριν κάνα μήνα, οπότε είχα κάνει την προηγούμενη φορά τα νύχια. Πάω στο Χρήστο. Δεν κρινιάζεις. Και μου άρεσε πολύ έτσι, θα το κάνω. Μου είχατε στείλει πολλές ιδέες και τα έχω κάνει screenshot να τα κάνω σιγά σιγά. Ένα ήταν και αυτό που θα κάνω αύριο. Και ελπίζω να μην βρέχει. Λέτε να βρέχει αύριο. Δεν ξέρω. Να μην γίνω λούτσο. Λοιπόν. Το φαγάκι μας σήμερα λοιπόν είναι μπούτια κοτόπουλο που είχα κάνει στο φούρνο και κρυθαράκι, πέντα νόστιμο κρυθαράκι, έτσι απλό και ωραίο. Εδώ είμαι κι εγώ. Αν βλέπετε εμένα με χοντρή πουτζάμα και κουβέρτα, παιδιά, κρυώνω σήμερα. Το ξανάπα, θα το ξαναπώ, κρυώνω σήμερα. Λοιπόν, ο Νέας έχει πάει για ύπνο τα μικρά και εγώ έκανα ήσυχα ήσυχα το μπανάκι μου και χαλάρωσα και λούστηκα γιατί έκανα τη βλακεία και έβαλα, δεν ήταν αλουστό σήμερα γιατί τότε λούστηκα προχθές και τα λούζω μια φορά τη βδομάδα συνήθως για να μην τα λούζω συνέχεια γιατί δεν κάνει. Θες να τα μακραίνεις, όσο τα αφήνεις, τόσο το καλύτερο είναι για την τρίχα. Τέλος πάντων, και έβαλα πολύ λαδάκι γιατί ήθελα να τα αφήσω για, έτσι, για μάσκα, να βάζω κάθε μέρα που βάζω όλα λαδάκι και τέτοια. Και ήταν πολύ λαδωμένο και λέω, ας το λούσε για τα μαλλιά. Και έκανα κάτι τέτοια εδώ πέρα, μπας και βγουν αύριο κάπου σαν μπούκλα. Ονειρεύομαι πάλι, γιατί πάλι χάλια θα είναι το μαλλί αύριο, αλλά τέλος πάντων, μόνη μου ονειρεύομαι. Λοιπόν, και αυτά, θα σας κλείσω το βιντεάκι. Εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι να σας είπα, αλλά εχθές ο Χρήστος έγινε 11 μηνών, παιδιά. 11 μηνών, σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω με τίποτα. Αν δεν μπορώ μια φορά να συνειδητοποιήσω για τη Λιδία, που είναι 4 χρονών, πόσο μάλλον τώρα με το δεύτερο μου παιδί, να συνειδητοποιήσω. Σε ένα μήνα δηλαδή ο Χρήστος θα γίνει ενός. Ο Χρήστος. Που ειλικρινά νομίζω τον έκανα χθες. Και θα γίνει ενός. Όταν θα γίνει ενός, θα πάθω το σοκ της ζωής μου. Αλήθεια, εκείνη τη μέρα θα είμαι, δεν ξέρω. Ένα χρόνο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλήθεια. Λοιπόν, είναι, σήμερα ο μήνας είναι 7 Φεβρουαρίου. Κάθε στιγμή σας κουνάω και σας εδώ πέρα πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι 7 Φεβρουαρίου. Δεν μπορώ να φωνάζω γιατί, όπως είπα, ναι, κοιμίζει τα μικρά και μιλάω πάρα πολύ σιγά. Οπότε, αν δεν ήταν το μικρόφωνο, δεν θα με ακούγατε καθόλου, μα καθόλου, ο συνήθως. Τουλάχιστον τώρα με το μικρόφωνο, λογικά θα με ακούτε λιγάκι. Γιατί μιλάω πραγματικά σχεδόν ψιθυριστά. Και αυτά. Αυτό ήταν το βλογκάκι μας. Κάναμε και την παρεούλα μας. Και θα τα πούμε στα επόμενα βιντεάκια που σας είπα. Αύριο θα σας γυρίσω vlog με έτσι διάφορα πραγματάκια, αλλά και που θα πάω να κάνω νύχια. Και
Τις επόμενες μέρες σίγουρα σας είπα έχουμε και αυτό που θα δοκιμάσω, κάτι προϊόντα στα μαλλιά και ανυπομονώ, περιμένω πώς και πώς να έρθουν. Και σήμερα μου έδειχνε στην εταιρεία μεταφοράς που έχουν έρθει, τα έχω παραγγείλει από Κρήτη ήταν αυτά τα προϊόντα τέλος πάντων και ήρθανε Ρόδο, είναι Ρόδο, είναι στο κατάστημα από χθες. Από 6 του μήνα, σήμερα 7 του μήνα δεν μου έχουν στείλει ούτε ένα μήνυμα τίποτα και λογικά φαντάζομαι αύριο 8 του μήνα θα μου στείλουν ότι δεν με βρήκανε. Κλασικά, όλες οι εταιρείες αυτό κάνουν. Τέλος πάντων, μην τζεντίζομαι τώρα. Τους δικαιολογώ όταν είναι γιορτές, γιατί έχουν πολύ φόρτο εργασίας, οπότε έχουν τη δικαιολογία, δεν σε βρήκαμε, αλλά πάρε το. Αλλά όταν δεν είναι γιορτές, δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί το κάνουν. Τέλος πάντων. Αυτά. Σας αφήνω, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.